Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Άλεξη. Γιώργο, 2 στους 3 πολίτες δεν πλήρωσαν το εξώδικό τους το 2021. Πώς μεταφράζεται αυτό το 2 στους 3 πολίτες σε αριθμό, σε ποσοστό βασικά? Αυτό μεταφράζεται στο 33,7%. Είναι τα άτομα που εξόφλησαν το εξώδικο πρόστιμο. Αν το πάρεις σε απλά μαθηματικά, αυτό δείχνει ότι από τις πέραν των 25.000 καταγγελιών του 2021, 24.000 και βάλε αφορούσαν εξώδικα πρόστιμα. Να σημειώσω εδώ ότι το 2021 έγιναν πάνω από 2 εκατομμύρια ελέγχοι. Και στην ουσία γνωρίζουμε οι συγκεκριμένες καταγγελίες και υποθέσεις αυτές πότε θα οδηγηθούν στα δικαστήρια? Οι υποθέσεις αυτές εξαρτάται πότε θα οδηγήσει στο δικαστήριο. Η προϋπόθεση είναι ότι αν σε 30 μέρες δεν καταβληθεί το εξώδικο, τότε ο παραβάτης οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου. Μάλιστα. Γιώργο, αφού σε έχουμε στη σύνδεση, να σε μεταφέρω και σε έτσι έναν άλλο θέμα που θα θέλαμε να μας ενημερώσεις. Πρόκειται για τον τραγικό θάνατο του λοχαγού της Εθνικής Φρουράς σε άσκηση τον περασμένο Μάιο. Να μας πεις τι προκύπτει από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ναι, προκύπτει εξέλιξη σήμερα, αφού ο ανακριτής της υπόθεσης έχει μεταβεί στην Ελλάδα για να μεταφέρει το σχοινί, με το οποίο σύμφωνα με τη μαρτυρία αποκόπηκε και έγινε ο τραγικός θάνατος του λοχαγού. Όταν παραληφθεί το σχοινί και το μεταφέρει στην Κύπρο μαζί με την έκθεση πραγματοσύνης από το Πανεπιστήμιο Πατρών, θα κλείσει ο φάκελος και θα οδηγηθεί ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για περαιτέρω οδηγίες και εξελίξεις. Μένουμε σε αμολή, δηλαδή. Να σημειώσουμε ότι με βάση την μαρτυρία και την πληροφορία που υπάρχει, το σχοινί φαίνεται να έχει εφθαρεί. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.